από έναν διαφορετικό τρόπο. Χωρίς να είναι μέσα στη διατροφική διαταραχή. Δηλαδή, πώς μπορείς να γεμίζεις ένα κενό χωρίς να κουμπάς την τροφή. So another exercise I want you to do is, what do you do to get lots of positive feedback? You can take any three or four of these. What do you do to make you feel safe? What do you do to have autonomy? They have to work. Think about themselves, yes. How do they get these things? Ναι, λοιπόν, αυτό που είναι να κάνετε σε ομάδες είναι να σκεφτείτε πώς εσείς και μέσα από ποιο τρόπο καταφέρνετε να έχετε αυτά χωρίς να είστε στη διατροφική διαταραχή. Πώς. Έχουμε μία παράδειγμα, δηλαδή. Ναι, δηλαδή, πώς νιώθεις ασφαλής. Τι κάνεις για να νιώσεις ασφαλής. Λέω να το σκεφτείς. Τι κάνεις για να είσαι, για να είσαι αυτόνομο on. Ποια πράγματα κάνεις. Εντάξει. Ή πώς. Ποιες προσπάθειες που κάνεις για να νιώσεις καλύτερα. Ποιες μεθόδους εσείς χρησιμοποιείτε. Που είναι εκτός διατροφικής διαταραχής. Αλλά η διατροφική διαταραχή αυτό κάνει. Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε μια άλλη οπτική γωνία στα παιδιά σας. So how do you try and improve relationships at home or keep harmony? Πώς προσπαθείτε να διατηρήσετε την ισορροπία μέσα στην οικογένεια? Τι κάνετε? Πώς βελτιώνετε εσείς τις σχέσεις? Ποιους μηχανισμούς έχετε για να τη βελτίωση των ανθρώπινων σχέσεων? Σχέσεις με τους γονείς, με τους φίλους? Τι κάνετε εσείς? Εντάξει. Θα λες μια ερώτηση και τα απαντάμε στο χαρτί. Όχι, θέλω να καθίσετε σαν ομάδα και να σκεφτείτε. Μπορείτε να το βρείτε έναν τρόπο δικό σας να το οργανώσετε. Πρέπει να τα πούμε στο χαρτί. Για να έχουμε μία σημεία. Εμείς του φτιάχνετε με Greek or English word. Αλήθεια. Θα τα πείσουμε εδώ πέρα. Θα τα πείσουμε εδώ πέρα. I would like Greek. Θα το γράψω στα ελληνικά, τα βλέπετε. Εγώ όχι, δεν θα λέω τίποτα. Μην τα γράψω, δεν θα λέω τίποτα.